Έχουμε αυτήν την ώρα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας, νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στα Εξάρχεια. Έχουμε τη Μίνα Καραμίτρου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μίνα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, Μίνα. Και μάλιστα σε δύο κτίρια. Το πρώτο κτίριο είναι στην Σπύρου Τρικούπη και το δεύτερο είναι στη Θεμιστοκλέους. Από ό,τι μαθαίνουμε στο κτίριο στη Σπύρου Τρικούπη, το οποίο θέλω απλώς να σας πω ότι είναι το τρίτο κτίριο στη Σπύρου Τρικούπη, το οποίο ήταν σε κατάληψη. Mm-hmm. Το κτίριο αυτό λοιπόν φιλοξενεί μέσα, από ό,τι μαθαίνουμε, αλλοδαπούς. Θα ακολουθηθεί η διαδικασία που έχουμε δει και όλες τις προηγούμενες φορές. Το άλλο κτίριο όμως, το κατηλημένο στη Θεμιστοκλέους, είναι ένα κτίριο το οποίο θέλω να σας θυμίσω ότι μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ στο παρελθόν, καθώς είναι ένα κτίριο το οποίο το είχαν καταλάβει αντιεξουσιαστές και είναι το κτίριο, αν θυμάστε, στο οποίο είχε κάνει επιχείρηση το λιμενικό για ακριβώς, στο οποίο εμφανίστηκαν ξαφνικά αντιεξουσιαστές. Και μάλιστα όχι μόνο δεν έκανε επιχείρηση τελικά τότε το λιμενικό, αλλά τους είχαν πάρει και το όπλο του ενός από τους λιμενικούς που συμμετείχε στην υποτιθέμενη επιχείρησή τους. Αυτό είναι το δεύτερο κτίριο στο οποίο η ελληνική αστυνομία κάνει αυτή την ώρα επιχείρηση. Άτομα, από ό,τι μαθαίνω, έχει αρκετά το πρώτο κτίριο στη Σπύρου Τρικούπη. Περιμένουμε τώρα να δούμε και αν θα βρεθούν άλλα αντικείμενα τα οποία θα έχουν ενδιαφέρον για τις αρχές και στο δεύτερο κτίριο που σας είπα στη Θεμιστοκλέους. Ναι. Και φυσικά μας ενημερώνεις για οτιδήποτε νότερο έχουμε. Ο κύριος Χρυσοχοίδη δηλώνει πρόσφατα ότι τα Εξάρχεια θα γίνουν μια κανονική γειτονιά, μια γειτονιά όπως όλες οι άλλες. Έχει ο κύριος Χρυσοχοίδης σωστά. Σε αυτή την ιστορία έχει μεγάλο και ενεργό ρόλο, Μίνα, και ο Δήμος της Αθήνας. Για την ανάπλαση της περιοχής κτλ. Για να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Φαίνεται πάντως ότι το εννοούν. Μίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.